Σύμφωνα με το cyprusdefense.gr, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εξέδωσε νέα ναύτεξη για το Nautical Geo που θα πραγματοποιήσει έρευνες εντός της Κυπριακής ΑΟΣ από τις 29 Οκτωβρίου έως και τις 10 Νοεμβρίου. Το Marine Traffic ήδη δείχνει το Nautical Geo να έχει ξεκινήσει τις ερευνητικές του δραστηριότητες. Παρά τις άτοπες και προκλητικές διαμαρτυρίες της Τουρκίας, Κύπρος και Ελλάδα φαίνονται αποφασισμένες να συνεχίσουν τη διεξαγωγή των ερευνών στην περιοχή. Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει στον MSHD, η Υπουργός Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας Νατάσα Πυλίδου δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της πως μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται η ExxonMobil να ξεκινήσει γεωτρήσεις στο οικόπεδο 10 για να επιβεβαιωθεί η ποσότητα φυσικού αερίου που περιέχεται στο συγκεκριμένο κοίτασμα. Η Κύπρια Υπουργός είχε επισημάνει επίσης πως και η κοινοπραξία της γαλλικής Total με την ιταλική Eni πρόκειται να ξεκινήσουν γεώτρηση το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr.